Μια ύμνη στη Ρένα Βλαχοπούλου τώρα, στην γνωστή σε όλους μας ταινία «Η Παριζιάννα», που την έχουμε δει, την έχουμε θαυμάσει δεκάδες φορές, η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά, είχε πει σε μια σκηνή «Σούζι, τρως και ψεύδεσαι». Έρχεται λοιπόν μια πολυμήχανη Ελληνίδα εκεί στο Λονδίνο και λέει «Αυτό θα το κάνω πράξη. Θα προχωρήσω σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα και θα αφήσω εποχή». Δίνει λοιπόν το όνομα της επιχείρησης με έμπνευση αυτή την ατάκα, Σούζι Τρως, έτσι λέγεται η επιχείρηση, και προχωρά σε μία διαφήμιση της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από ένα project που έχουν αγαπήσει εκεί οι Εγγλέζοι. Σωστά. Θα μας πει περισσότερα ωστόσο η Χριστίνα Μουράτογλου, επιχειρηματίας, Ελληνίδα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, ένα ξεχωριστό λοιπόν εστιατόριο εκεί στο Λονδίνο με άρωμα ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς βρεθήκατε στο Λονδίνο, πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση που λέμε? Στο Λονδίνο βρέθηκα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήρθα πολύ μικρή για να σπουδάσω και τελικά δεν έφυγα ποτέ. Παλαιότερα εργαζόμουν στο χώρο των δημοσίων σχέσεων, αλλά πάντα είχα μεγάλη αγάπη για το φαγητό και το χώρο της εστίασης. Και όταν ξεκίνησα να εργάζομαι σε αυτό το χώρο, δεν υπήρχε κανένα μοντέρνο ελληνικό εστιατόριο πριν από 10 χρόνια. Οπότε σκέφτηκα ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό στην αγορά. Και έτσι άνοιξα το πρώτο μου εστιατόριο, το Μαζί, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Και το 2019 ανοίξαμε το δεύτερο εστιατόριό μας, που είναι το Σούζι Τρως. Ναι. Το όνομα το σκέφτηκα γιατί είναι μια τάκα που μου άρεσε πολύ. Πάντα τη χρησιμοποιούσα για να πειράξω δικούς μου ανθρώπους. Ακόμη και τη μητέρα μου, όταν έτρωγε λίγο παραπάνω, της έλεγα Σούζι Τρως. Και σκέφτηκα ότι είναι πολύ παιχνιδιάρικο το όνομα και έξυπνο, και έτσι ονόμασα το εστιατόριο. Φαντάζομαι τώρα οι Βρετανοί εκεί δεν γνωρίζουν την ιστορία του ονόματος. Όχι. Εκτός αν την εξηγείτε με κάποιο τρόπο. Την εξηγούμε σε όλους, γιατί όλοι μας ρωτάνε από πού έχει προκύψει το Σούζι Τρως. Μάλιστα πολλοί νομίζουν ότι είναι ονοματεπίθετο, δηλαδή νομίζουν ότι είναι η Σούζι Τρως, μας λένε ποια είναι η Σούζι Τρως. Και μετά τους εξηγούμε την ταινία. Πολλές φορές τους δείχνουμε και το βίντεο από τη σκηνή στο YouTube. Και παρόλο που δεν καταλαβαίνουν στα ελληνικά φυσικά, αλλά καταλαβαίνουν την κωμικότητα της σκηνής. Αυτό που γνωρίζω βέβαια οι Βρετανοί γενικά στο κομμάτι της γαστρονομίας, mm-hmm. είναι ένας λαός, μια χώρα γενικά, με μια περίεργη νοοτροπία. Είναι δύσκολη. Για να τους κερδίσει κάποιος ωστόσο πρέπει να προσπαθήσει αρκετά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο τους κέρδισε? Σωστά. Στο κομμάτι της λίστας, στο κομμάτι του μενού. Εννοείται ποια πιάτα συγκεκριμένα. Ακριβώς, τι αγαπούν περισσότερο, τι ζητούν περισσότερο, ποιες γεύσεις ζητούν. Παραδείγματος χάρη ένα πιάτο που είναι πάρα πολύ δημοφιλές είναι ο ταραμάς. Έχουν μεγάλη αγάπη με τον ταραμά. Το ψωμί που φτιάχνουμε, επειδή το φτιάχνουμε μόνοι μας από την αρχή, και το ψήνουμε στα κάρβουνα και το σερβίρουμε με λάδι και ρίγανε, είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες γεύσεις. Τους κάνει εντύπωση. Ή μετά μια καπνιστή μελιτζάνα που έχουμε. Γεύσεις όπως το χταπόδι, καλαμάρι. Τους αρέσουν τα πιο αντιπροσωπευτικά πιάτα της Ελλάδας. Είναι εύκολο για κάποιον Έλληνα να δραστηριοποιηθεί στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο συγκεκριμένα? Το να ανοίξει κάποιος μία επιχείρηση είναι εύκολη υπόθεση σε σχέση με την Ελλάδα, με την όποια γραφειοκρατία, με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τις υπηρεσίες? Λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα επικρατεί ένα μπάχαλο. Εκεί τι επικρατεί? Όχι, εδώ δεν επικρατεί μπάχαλο. Υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος τους κατάλληλους ανθρώπους, να ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα, χρειάζεται να έχει κάποιους συνεργάτες εδώ. Και δηλαδή που να ξέρουν την αγορά. Στο κομμάτι, πώς κινείται. Ακριβώς, στο κομμάτι τώρα των πρώτων υλών. Στο κομμάτι των πρώτων υλών, τα περισσότερα προϊόντα
Όλα τα ελληνικά προϊόντα τα φέρνουμε από την Ελλάδα φυσικά. Ναι. Ελαιόλαδο, φέτα, όλα τα ελληνικά προϊόντα. Όσον αφορά τη φρέσκια πρώτη ύλη, ναι, αναγκαστικά είναι από εδώ ή έρχεται από πιο κοντινές χώρες στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε, ζούμε και βιώνουμε μια κατάσταση κρίσης, ενεργειακής κρίσης, mm-hmm, μια κατάσταση mm-hmm, ανατιμήσεων. Mm-hmm. Τι επικρατεί στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή και κατά πόσο πολύ άσχημα ο τιμοκατάλογος μιας επιχείρησης Ελληνίδας εκεί στην περιοχή mm-hmm έχει τροποποιηθεί. Mm-hmm. Όχι, οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ και αναγκαστήκαμε κι εμείς να αυξήσουμε όλες μας τις τιμές για πρώτη φορά 20%. Γιατί όλοι οι δικοί μας οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει τις τιμές τους, τουλάχιστον 20%. Ναι. Έχει ανέβει, όπως είπατε, οι τιμές της ενέργειας. Επίσης, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μισθοί. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει επίσης και το πρόβλημα του Brexit. Οπότε δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει κόσμος για να εργαστεί. Και δεν είναι εύκολο για κάποιον να έρθει να μετακομίσει όπως παλαιότερα. Και έχουν εγκαταλείψει, για παράδειγμα, χθες στην εκπομπή δώσαμε κάποια στοιχεία που αφορούν τους Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονταν mm-hmm στη Μεγάλη Βρετανία και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν mm-hmm τις σπουδές μέσα στο Brexit και επέστρεψαν mm-hmm στην Ελλάδα. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει mm-hmm και με τα εργατικά χέρια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και υπάρχει μεγάλη κρίση και φυσικά αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Έτσι, οι υπάρχοντες υπάλληλοι έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τους μισθούς τους και δυστυχώς αναγκαστικά πλέον αυτό το έξοδο, όλα αυτά τα έξοδα πρέπει να τα περάσουμε στον πελάτη. Θέλω λίγο να κλείσουμε με την κεντρική ιδέα της σύνδεσής μας. Είναι ότι μια Ελληνίδα mm-hmm επιχείρησε, προσπάθησε, επένδυσε, πέτυχε mm-hmm στο τέλος. Το μήνυμά σας στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά, mm-hmm ποιο είναι, τι προκύπτει μέσα από την προσωπική σας ιστορία? Είναι, για μένα είναι πολύ απλό. Είναι κάτι πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολο και σύνθετο. Το μυστικό της επιτυχίας για οποιοδήποτε επάγγελμα είναι η σκληρή δουλειά. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά, θέλει πολλές θυσίες. Δηλαδή, εγώ πέρασα τα πρώτα χρόνια, μπορεί να δούλευα 7 μέρες εβδομάδας, 14 ώρες τη μέρα, χωρίς Κυριακές, χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς Πάσχα. Θυσίασα πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε όλοι μας. Αλλά έτσι πέτυχα. Η νέα γενιά συνήθως εγκαταλείπει στην πρώτη δυσκολία. Mm-hmm. Εύκολα το αφήνει. Πολύ. Οπότε για να μας λέτε πολύ ότι δουλεύατε, εργαζόσασταν 7 ημέρες την εβδομάδα, καταλαβαίνουμε λοιπόν τις δυσκολίες. Καταλαβαίνουμε καμιά φορά και την απογοήτευση. Ωστόσο, η απογοήτευση εξελίχθηκε σε μια ικανοποίηση. Υποθέτω και είμαι σίγουρος, ναι, και το βλέπουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό. Τίποτα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Με το καλό να σας γνωρίσουμε και την επιχείρησή σας βέβαια από κοντά και να γευστούμε και τις γεύσεις σας. Να είστε καλά.